νέα φουρνιά μεταναστών στη Νότια Κρήτη, όπου και στήθηκε επιχειρήση εντοπισμού και διάσωσης των μεταναστών, οι οποίοι ειδοποίησαν χθες βράδυ μέσω του 112 ότι βρίσκονται σε κίνδυνο πάνω σε σκάφος. Γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού σώματος της Αγίας Γαλήνης εντόπισε τους μετανάστες 10 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Πρόκειται για 52 μετανάστες, εκ των οποίων 44 Αιγύπτιοι και 8 Σουδανοί. Όλοι είναι άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται 8 ανήλικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Ηράκλειο, ενώ λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι έφτασαν σε εγκαταστάσεις του Παλιού Κτέλ στην Παραλιακή, όπου και φιλοξενούνται. Με 52 ανθρώπους βλέπουμε ότι δεν σταματάει αυτό το φαινόμενο, το να έρχονται μετανάστες νότια της Κρήτης. Εμείς επανειλημμένως έχουμε πει και έχουμε αναφερθεί για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Νότιας Κρήτης, γενικότερα όλης της Κρήτης, διότι όπως δείχνουν οι δείκτες έχουμε τεράστια ποσοστά αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο ζήτημα της δημιουργίας 2 χώρων για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών που φτάνουν στο νησί μας από τη Λιβύη. Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά, καθώς από το Σεπτέμβριο θα εγκατασταθεί ο όμιλος Γκριμάλτη στο λιμάνι του Ηρακλείου, γεγονός που σημαίνει ότι ο νέος φορέας στο Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου θα μεταστεγαστεί στο κτίριο το Παλιόγκ Κτέλ, όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εκεί την ώρα που ο κόσμος θα έρχεται και θα επισκέπτεται τα γραφεία μας για να διεκπεραιώσει κάποιες εργασίες, να είναι από δίπλα μετανάστες οι οποίοι και οχλαγωγία θα κάνουν και φασαρία θα γίνεται και το λιμενικό σώμα θα πρέπει και αυτό να κάνει όλες αυτές τις διεργασίες που χρειάζεται. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη, θα έλεγα, μάλλον από χθες έπρεπε ήδη να ψάχνουν οι αρμόδιοι να βρουν ένα άλλο σημείο στο οποίο θα φιλοξενούνται πλέον οι μετανάστες. Και έτσι λοιπόν πρέπει άμεσα να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Δεν πρέπει να ζήσουμε συνθήκες όπως έχουμε δει και έχουν λάβει χώρα στα Χανιά, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνταν έξω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις σε συνθήκες απάνθρωπες, μπορώ να πω. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος, Γιάννης Βαρδαβάς, θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς όπως είπε, δεν είναι δυνατόν στο ίδιο κτίριο να βρίσκονται εργαζόμενοι του νέου φορέα και μετανάστες. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργου Φακανάκι, ο οποίος κρούει το καμπανάκι του κινδύνου με στόχο να αποφευχθούν απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας μεταναστών. Βλέπουμε ότι εκεί κάτω υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αναβρασμός. Βλέπουμε ότι και στο Λίβανο υπάρχει πρόβλημα. Οι συνθήκες δεν είναι τόσο θετικές για να σταματήσουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές, διότι όσο κλιμακώνει ο πόλεμος, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ίσως να δεχτούμε μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών. Σκεφτόμαστε μετά τις 15, μετά τη γιορτή της Παναγίας, να καλέσουμε τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, το Λιμενάρχη και να τους θέσουμε εκεί το πρόβλημα ότι δεν μπορεί πλέον εκεί που φιλοξενούνται οι μετανάστες να υπάρχουν και τα γραφεία, να λειτουργούν συγχρόνως και τα γραφεία της νέας υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου.